κοιτάζοντας το περιεχόμενο αυτών των δύο μνημονίων, των δύο συμφωνιών. Πραγματικά δεν θα είχε νόημα να πούμε κουβέντα αν δεν δούμε το γενικότερο πλαίσιο το οποίο δομεί τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Μιλάμε για δύο κυρώσεις μνημονίων. Η κυβέρνηση, καταθέτοντας αυτά τα δύο μνημόνια, κάνει μία προσπάθεια να αιτιολογήσει την ανάγκη κύρωσή τους. Τι λέει? Ότι η απόσπαση Ελλήνων στρατιωτικών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, σε μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, που σημαίνει στρατιωτική διοίκηση, αλλά καθετοποιημένη ουσιαστικά, οι Έλληνες στρατιωτικοί υπάγονται στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι τοποθετημένοι σε οργανογράμματα στρατιωτικά αυτής της χώρας. Δεν είναι μία εκπαίδευση που συμμετέχουν σε μια κοινή εκπαίδευση, όπως και εγώ ως πρώην στρατιωτικός έχω συμμετάσχει στο εξωτερικό σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Είναι τοποθέτηση σε οργανογράμματα των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το ομολογεί και η ίδια η κυβέρνηση, γιατί λέει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, άρα το δημιουργούμε. Το ερώτημα είναι, και αν θέλετε είναι και ρητορικό, γιατί δεν νομίζω πως χρήζει απάντηση, η ίδια η πραγματικότητα το έχει απαντήσει. Τι είναι αυτό που ανάγκασε την κυβέρνηση να στήσει ολόκληρο μνημόνιο συνεργασίας 2, να το φέρει να το κυρώσει στη Βουλή, να πάρει την ευθύνη πραγματικά, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση του περιεχομένου των ενιών, να πάρει την ευθύνη ευτελισμού της λογικής. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν μας λέει ότι η απόσπαση είναι αμοιβαία ο επωφελής, σε ποιους αλήθεια είναι αμοιβαία επωφελής? Τι κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Δεν είναι οι δύο οι τρεις θέσεις. Είναι η αλλαγή νοοτροπίας των Ελλήνων στρατιωτικών. Και το λέει παρακάτω, ότι αποκτάει το στρατιωτικό προσωπικό ικανότητες και γνώσεις πολυεθνικής διαλειτουργικότητας. Εγώ προτρέπω τον κάθε έναν να ανατρέξει στο που βλέπει ο ελληνικός λαός τα προβλήματα που θα χρειαστεί ενδεχομένως να δράσουν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι ή δεν είναι στα σύνορα της χώρας μας? Για ποια διαλειτουργικότητα μιλάει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, όταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, στη Θράκη, σε οποιοδήποτε σημείο των συνόρων μας, με ποια διαλειτουργικότητα πολυεθνική θα αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές? Είναι φανερό λοιπόν πως όταν η κυβέρνηση μιλάει για απόκτηση εμπειρίας και πλεονεκτήματα επιχειρησιακά όσον αφορά το προσωπικό μας, αναφέρεται σε κάτι άλλο πέρα από την υπεράσπιση των συνόρων μας. Εμείς λέμε, μάλλον εσείς λέτε, ότι η σημαντικότητα της εμπειρίας που αποκτούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ορίζει η διεθνής συνεργασία. Κατά την άποψή μας αυτό είναι ένα ψεύδος, και μάλιστα θα το πω αυτό ανατρέχοντας σε μια πρόσφατη αιτιολόγηση, πολύ πρόσφατη, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών, που η κυβέρνηση είπε ότι δίνουμε στην Ουκρανία πυροβόλα όπλα. Δεν έχει σημασία ποιου διαμετρήματος, ικανά όμως να εκπέμψουν πυρά και να ενισχύσουν την ισχύ πυρός της χώρας μας. Γιατί? Για να αποκτήσουμε, να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό χώρο. Ήταν πραγματικά αστείο αυτό και νομίζω ότι στυλιτεύτηκε και γενικότερα. Σήμερα μας λέτε ότι θα πάνε Έλληνες στρατιωτικοί, θα ενταχθούν στις δομές των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για να αποκτήσουν πολυεθνική εμπειρία, λες και τα προβλήματα απειλών της χώρας μας θα λυθούν με αυτά. Η άποψή μας είναι ότι η κυβέρνηση κρύβει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των επεμβάσεών του όπου γης, κυρίως με τις ταχυκίνητες μονάδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και όχι μόνο των ταχυκίνητων, αλλά και του συνόλου
των ενόπλων δυνάμεων. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει πίσω από όλα αυτά τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει πρόθυμα στο πλαίσιο της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας που εξειδικεύεται με τις διάφορες φάσεις του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας. Κρύβει επίσης ότι νομοθετεί και την διοικητική πλέον εξάρτηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αν είναι δυνατόν με τις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες των ΗΠΑ. Και δεν πρέπει να πάμε μακριά για να το δούμε αυτά. Είναι γνωστό ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία η κυβέρνηση έχει στείλει, και είναι γνωστά αυτά, τόνους πραγματικά εξοπλισμού αγορασμένους από τον Ιδρώτα των Εργαζομένων, έχει στείλει πυράβλους και εκτοξευτές Stinger, δεν τα έχει διαψεύσει ποτέ, εκατομμύρια φυσίγγια, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP που μέχρι την ημέρα της αποστολής στην Ουκρανία κάποιος Έλληνας στρατιωτικός τα φρόντιζε, τα συντηρούσε για να είναι επιχειρησιακά και κάποιος του είχε πει ότι αυτή η συνεισφορά του είναι πολύτιμη για την εθνική άμυνα. Και μάλιστα πρόσφατα φορτηγά ολόκληρα άδειες αναποθήκες σε στρατόπεδα στην Κορινθία, στα Γιάννενα, στη Δράμα, υλοποιώντας συμφωνία με την Τσεχία για πώληση δεκάδων χιλιάδων βλημάτων 105 χιλιοστών που προωθούνται στους Τσέχους και κατόπιν στους Ουκρανούς, το ίδιο και με τα 32 οβιδοβόλα. Τώρα, αν πάμε και παραπέρα στην εμβάθυνση που ένα στοιχείο του αποτελεί και το σημερινό μνημόνιο, η Ουκρανία έχει ζητήσει και πολλά επιπλέον, μην τα απαριθμίσουμε τώρα, ίσως δεν έχει νόημα. Και βέβαια, ό,τι δίνουμε στην Ουκρανία, η πλειοψηφία από ό,τι δίνουμε στην Ουκρανία, είναι γνωστό ότι τα αφαιρούμε ως στοιχεία ισχύως, κυρίως από τα νησιά μας. Βέβαια, την ίδια ώρα βρίσκεται η φρεγάτα Ίδρα στο στόμα του Λύκου, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα πλαίσια άλλης ευρωνησιακής επιχείρησης. Και μάλιστα ήδη ετοιμάζεται και η δεύτερη φρεγάτα, τα Ψαρά. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση και με το περιεχόμενο των σημερινών μνημονίων απογειώνει την εμπλοκή της χώρας, αναλαμβάνει ευρωατλαντικές αποστολές από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ερυθρά, ενώ ταυτόχρονα προωθεί διευθυντήσεις στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για θωράκιση της συνοχής του Αμερικανονατοϊκού στρατοπέδου. Οι προβλέψεις και των σημερινών δύο μνημονίων είναι το κερασάκι στην τούρτα της υποταγής στα αμερικανικά κελεύσματα των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης. Η τοποθέτηση Ελλήνων στρατιωτικών σε θέσεις του οργανογράμματος των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής προσβάλλει βάναυσα το λαό μας, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπιστούν τα σύνορα της χώρας μας και όχι τα σύνορα ενός στρατού που καμιά σχέση δεν έχει με τα δικά μας συμφέροντα. Κατά την άποψή μας, η σημερινή μέρα, η ημέρα κύρωσης αυτού του μνημονίου δεν πρέπει να κάνει την κυβέρνηση υπερήφανη. Και πιστεύουμε ότι θα σημαδεύει ανεξίτελα την πορεία των ελληνικών κυβερνήσεων, την πορεία της ελληνικής κυβέρνησης για τη διέθεση ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω, μελετώντας λίγο το περιεχόμενο αυτών των μνημονίων, δεν μπόρεσα να αποφύγω να κάνω μια αναδρομή στο 1948, όταν ο Κανελόπουλος είπε στον Αμερικάνο στρατηγό τον Ναπάλμς. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε εξελίχθηκαν, δοκιμάστηκαν και εξελίχθηκαν τα Ναπάλμς στα κεφάλια και στις πλάτες συμπατριωτών μας. Όταν λοιπόν ο Κανελόπουλος το 1948, δείχνοντας 260 Έλληνες στρατιώτες, άγημα υποδοχής του Βαν Φλιν, του Αμερικάνου στρατηγού, είπε «Ιδού ο στρατός σας», αυτό που είπε τότε φραστικά, σήμερα η κυβέρνηση το υλοποιεί έμπρακτα, εντάσσοντας τους Έλληνες στρατιωτικούς στις δυνάμεις των ΗΠΑ. Αυτά, και θα τοποθετηθώ όσον αφορά τη θέση στο τέλος του συζήτηση. Ευχαριστώ.